Η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν εξέτασε όπως αναμενόταν τον φάκελο του ΑΟΚ. Το ίδιο ισχύει και για την ομάδα του Ολυμπιακού Βόλου. Η προσφυγή της ομάδας στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού αναμένεται εκ νέου στις 24 Μαΐου. Σε περίπτωση που δεν συμβεί κάτι τέτοιο, η προσφυγή της ομάδας θα μετατεθεί για μία εβδομάδα αργότερα. Η τελευταία εβδομάδα του Μαΐου θα είναι κρίσιμη για την ομάδα του ΑΟΚ στην προσπάθεια που κάνει να δικαιωθεί και να επιστρέψει στην επαγγελματική κατηγορία. Το πρώτο και μεγάλο βήμα είναι να πάρει την αδειοδότηση από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Αν κάτι τέτοιο επιτευχθεί, θα βρει μπροστά της την ΕΠΟ και τη Super League. Οι κινήσεις των ανθρώπων της ομάδας συνεχίζονται προς κάθε κατεύθυνση.